Βρισκόμαστε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Αυτές είναι οι συνθήκες όπου εφημερεύουν οι γιατροί του νοσοκομείου. Ένα νοσοκομείο που σε όλη την πανδημία έχει σηκώσει το φορτίο των ψυχιατρικών νοσηλιών και της υγειονομικής περίθαλψης των ψυχικά πασχόντων όλης της Βόρειας Ελλάδας, ενώ πλέον στέλνουν περιστατικά και από την Πάτρα και από την Πρέφεζα εξαιτίας της τραγικής υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης συνολικά του ΕΣΥ. Να θυμίσουμε ότι αυτό ακριβώς συνεπάγεται η εμπορευματοποίηση της υγείας στο σήμερα, υποστελέχωση, ελλείψεις, αλλά και κίνδυνο όσον αφορά τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας τόσο για τη δική μας εργασία όσο και για την νοσηλεία των ασθενών μας. Σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν νοσηλεύεται ο λαός της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, όλης της Βόρειας Ελλάδας. Το κερασάκι στην τούρτα, κυριολεκτικά η κορυφή του παγόβουνου, είναι ότι εδώ και μία μέρα το μισό νοσοκομείο βρίσκεται χωρίς υδροδότηση, ενώ κανένας ηθήνων δεν μας δίνει απαντήσεις και δεν μεριμνά για το τι τελικά θα γίνει, παρά μόνο μας εμπλέκουν σε μία ατελείωτη δεδαλώδη γραφειοκρατία, που φυσικά, αν μη τι άλλο, βολεύει στο να εφαρμόζεται αυτή η αντιλαϊκή πολιτική υποχρηματοδότησης, καταβαράθρωσης της δημόσιας υγείας, την ίδια στιγμή που οι ιδιωτικές κλινικές και εδώ στην πόλη μας και πανελλαδικά έχουν θησαυρίσει μέσα στην πανδημία και έχουν μείνει κυριολεκτικά στο απειρόβλητο. Δεν είναι συνθήκες αυτές για να εφημερεύουμε χωρίς κλιματισμό μέσα στο καλοκαίρι, χωρίς θέρμανση μέσα στο χειμώνα και μάλιστα να μας εμπέζουν λέγοντας κιόλας ότι το ζήτημα της ζέστης είναι υποκειμενικό. Μα αν είναι δυνατόν να δουλεύουμε σε συνθήκες του προηγούμενου αιώνα με αυτή την αρματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας και της επιστήμης. Καλούμε όλο το λαό της Θεσσαλονίκης, όλους τους πολίτες, να σταθούν δίπλα στον αγώνα των υγειονομικών για νέα χρηματοδότηση του ΕΣΥ εδώ και τώρα, για ασφαλείς συνθήκες εργασίας τόσο τις δικές μας όσο και ανθρώπινες συνθήκες και αξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας για τους ασθενείς μας. Δεν είναι υπόθεση συντεχνιακή, είναι υπόθεση όλου του εργαζόμενου λαού, της νεολαίας και χρειάζεται τώρα να συστρατευτούμε ενάντια σε αυτή την πολιτική που γεννάει φτώχεια, γεννάει πολέμους και καταντά εμάς να είμαστε σε αυτή την άθλια θέση. Οπότε να ενημερώσουμε ότι από χθες δεν υπάρχει νερό σε πολλά τμήματα μέσα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο. Εμείς καλούμαστε να εφημερεύσουμε χωρίς αυτή τη στιγμή να έχει υποκατασταθεί η ίδρυυση, ενώ μας έχουν πει ότι έχει υποκατασταθεί. Ήδη σε κάποια τμήματα ξανά πάλι δεν υπάρχει νερό αυτή τη στιγμή. Ο κλιματισμός δεν υφίσταται ούτε μέσα στα εφημερία, ούτε στους θαλάμους στους οποίους νοσηλεύονται οι ασθενείς. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν ανοίγει τώρα, το έχουμε ανοίξει πολλές φορές. Εμείς ενημερώνουμε ότι οι συνθήκες στις οποίες και το προσωπικό εργάζεται αλλά και οι ασθενείς νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή είναι επικίνδυνες.